επειδή όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι η χθεσινή σύγκληση της ιεραρχίας ήταν, μπορώ να σας πω, από τις λίγες στις οποίες έχω λάβει μέρος, από τις λίγες που έγινε τόσο σοβαρή συζήτηση και ότι κατέληξε σε ομοφωνία. Δεν υπήρχε ούτε ένας να έχει διαφορετική άποψη. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως καταλαβαίνετε. Ομόφωνα αρνητική ήταν η απόφαση της Ιεράς Συνόδου στην έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την εξαγγελθήσα νομοθέτηση γάμου και τεκνοθεσίας υπέρ ζευγαριών του ίδιου φύλου. Ο Μητροπολίτης Μονεβασίας και Σπάρτης κύριος Ευστάθιος αλλά και τοποτηρητής της χειρεύουσης Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινουρίας συμμετείχε στην σύγκληση της Ιεράς Συνόδου. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης από το Επισκοπείο της Τρίπολης μίλησε για το ομόφωνο όχι της Ιεράς Συνόδου προς το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τονίζοντας πως δεν υπήρξε ούτε ένας που να είχε διαφορετική άποψη. Αν η πλειοψηφία νικάει τον νόμο, όπως λέει και ο λαός μας, πολύ περισσότερο η ομοφωνία είναι εκείνη η οποία επιβάλλει αυτά τα οποία συζητήσαμε. Θεωρώ πως ήταν ένα θέμα που δεν έπρεπε καθόλου να δημιουργηθεί στον χώρο της Ελλάδος. Είναι πρωτοφανές και πρωτάκουστο να συζητούμε για γάμο ανθρώπων του ιδίου φύλου. Είναι τρομερό να σκέπτεται κανείς ότι κουβεντιάζουν κάποιοι άνθρωποι κάποιας ηλικίας που έχουν μια θέση μέσα στην κοινωνία και αυτά που συζητούν είναι τέτοια και τα ακούνε τα παιδιά, η νέα γενιά που έρχεται. Εγώ φοβούμαι ότι αν τελικά πάρει το δρόμο που θα το πάρει της ψηφοφορίας μέσα στη Βουλή, θα έχουμε προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε από αυτή τη στιγμή να συλλάβουμε. Και αυτά τα προβλήματα θα έχουν και δύσκολες λύσεις και θα έχουν πολύ άσχημη εξέλιξη. Για το χώρο, επαναλαμβάνω, της Ελλάδος, αλλά και για τα κράτη πέραν από την Ελλάδα. Γιατί λέμε πολλές φορές ότι αυτό γίνεται στην Ευρώπη. Μα δεν γίνεται στην Ευρώπη. Ήδη γίνεται δημοψήφισμα σε δύο χώρες εδώ της Ευρώπης και είναι γειτονικές μας. Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε ότι γίνονται αυτά στην Ευρώπη και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Είμαστε Έλληνες και αφού είμαστε Έλληνες δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σαν τους Ιταλούς, σαν τους Άγγλους, σαν τους Γερμανούς. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα, έχουμε μια ιδιοπροσωπία και αυτή την ιδιοπροσωπία πρέπει να τη σεβαστούμε. Βλέπετε, η Εκκλησία και η Πολιτεία έχουν μια συμπόρευση διαμέσου των αιώνων. Από τότε ιδίως που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και κήρυξε το Ευαγγέλιο και αναμόρφωσε και διαμόρφωσε τα ήθη και τα έθιμα των ανθρώπων, έχει συμπόρευση η πολιτεία με την Εκκλησία. Δεν μπορεί να λέει η πολιτεία μόνο νομοθετεί. Ωραία. Και δεν καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι ότι λέγοντας το δικαίωμα της νομοθεσίας το έχει η πολιτεία. Ότι ρίχνουν όλα τα σκουπίδια επάνω τους αυτοί που το λένε. Γιατί θα μπορούσαν να πούνε θα συνεργαστούν με την Εκκλησία. Και έστω αν έβαζαν τρίπλο ποδιά, να το πω έτσι, στην Εκκλησία και έβγαινε το δικό τους. Τώρα όμως εμείς μπορούμε να πούμε. Ήδη ακούσατε πάλι και πολλάκες ότι ο εκπρόσωπος τύπου έλεγε και ξανάλεγε ότι το θέμα της νομοθεσίας είναι θέμα της πολιτείας. Την ευθύνη επομένως την έχουν εκείνη ακεραία. Εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε άλλη θέση. Είδατε όταν ένα νομοσχέδιο κατατίθεται στη Βουλή και είναι αντίθετο με το Σύνταγμα, οι βουλευτές, έτσι, το χαρακτηρίζουν έτσι, το καταδικάζουν και το ακυρώνουν. Γιατί είναι αντισυνταγματικό. Αυτό το οποίο επιχειρείται τώρα να νομοθετηθεί, είναι αντίθετο ή δεν είναι με τη διδασκαλία του Ιερού Ευαγγελίου που για μας είναι ο καταστατικός μας χάρτης. Είναι. Άρα πρέπει εμείς σαν Εκκλησία να πούμε το καταδικάζουμε ως αντιευαγγελικό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε χριστιανούς Ορθοδόξους ή δεν έχουμε στην Ελλάδα? Αν έχουμε χριστιανούς Ορθοδόξους στην Ελλάδα, εμείς δεν θα πρέπει να στηρίξουμε και να επαυξήσουμε την πίστη τους και στον προβληματισμό τους όταν ακούνε τέτοια πράγματα να τους πούμε «Παιδιά μου, η Εκκλησία είναι στο πλευρό σας». Η Εκκλησία, εμείς σαν χριστιανοί, έναν Θεόν ημνήν με μαθήκαμε, λέει ένα ωραίο τροπάριο της Εκκλησίας μας. Επομένως, δεν μπορούμε να επαμφωτερίζουμε και να κάνουμε
τούτο ή το άλλο. Ένα λόγο έχουμε, όχι δεύτερο. Η πολιτεία έχει τον δικό της λόγο. Ωραία, από εδώ και στο εξής, τους ζυγούς λύσατε. Δεν ξέρω πώς θα ακούτε εσείς αυτά τα πράγματα και πώς θα τα ακούσουν οι άνθρωποι που θα βάλουν αυτοί σε αυτά που θα παρουσιάσετε εσείς. Όμως, το ξανατονίζω, έγινε σε τέτοιο κλίμα η ιεραρχία η χθεσινή που από τις λίγες φορές είχε συμβεί. Μία από τις πτυχές οι οποίες υπεγραμμίστησαν από το... και το ανακοινωθέν, θα το δείτε, θέλω να το διαβάσετε και να το προβάλλετε το ανακοινωθέν της Συνόδου. Είναι και αυτό, αλλά αφήνει στην έμφρονα σύνεση του κάθε επαρχιώτου Μητροπολίτου να οργανώσει διάφορες αντιδραστικές εκδηλώσεις. Ποιες είναι οι αντιδραστικές εκδηλώσεις? Είναι πολλές. Κάποιοι σκέφτηκαν και συλλαλητήρια. Κάποιοι σκέφτηκαν εορταστικές εκδηλώσεις που θα έχουν σαν στόχο την τιμή και τον έπαινο των χριστιανών, των Ορθοδόξων που έχουν κάνει γάμο χριστιανικό, που έχουν κάνει οικογένειες ευλογημένες, που δεν συμφωνούν με αυτήν την απόφαση. Αν τελικά ψηφιστεί η απόφαση.